Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Βρισκόμαστε σε μια μαγευτική περιοχή της Ελλάδος σήμερα. Το site δηλαδή πυραιώτικα.gr, στο μεγάλο Πεύχο, η οποία περιοχή είναι ιστορική περιοχή της Ελλάδος και έχουμε σήμερα, ήρθαμε εδώ σε έναν ωραίο έτσι εξοχικό σπίτι από έναν βετεράνο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού της Χρυσής Εποχής 1954-1958. Τότε που ο Ολυμπιακός είχε πάρει τα 6 συνεχόμενα πρωταθλήματα και πήρε το προσωνύμιο Θρύλος. Λοιπόν, ο τερματοφύλακας αυτός ήταν μαζί με τον Σάββα Θεοδωρίδη και συγκεκριμένα δεν είχε συμμετοχή σε επίσημο παιχνίδι, ακριβώς για αυτό το λόγο που ήταν υπό τη σκιά του Σάββα Θεοδωρίδη. Ποιος να αλλάξει τον Σάββα Θεοδωρίδη? Ο Σάββας Θεοδωρίδης ήταν μόνιμος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος από το 1957 μέχρι το 1961 που σταμάτησε. Λοιπόν, αυτός ο τερματοφύλακας σήμερα μας έκανε την τιμή να έρθουμε εδώ, μας κάλεσε εδώ στο εξοχικό του και να του πάρουμε μία συνέντευξη για να μάθουμε τελικά πόσο μεγάλος τερματοφύλακας ήταν, που δεν τον έχουν ας πούμε γράψει σε πολλά βιβλία, τον έχουν εκτός, δεν ξέρω γιατί. Όμως εμείς τον ξέρουμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε, είναι ο Γιώργος Δελαπόρτας. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κάνει τα δύο εμβόλια, δεν επέφευγε. Ναι, για την τιμή που μας έκανες να έρθουμε σήμερα εδώ, να σου πάρουμε μια συνέντευξη. Δική μου τιμή. Είστε φίλοι μου τόσα χρόνια και με ευχαριστεί που ήρθατε εδώ πέρα. Θα ξεκινήσουμε από τα πρώτα χρόνια της καριέρας σου, που γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1937 και πρωτοέπαιξες μπάλα στη Δόξα Αλεξανδρουπόλεως. Ερμή Αλεξανδρουπόλεως. Ερμή Αλεξανδρουπόλεως. Ερμή, όχι Δόξα. Μετά στη Δόξα. Μετά στη Δόξα. Έτσι, μπράβο. Διότι ήταν ο πατέρας σου διευθυντής τραπέζης στην Αλεξανδρούπολη. Μισό λεπτό, Παναγιώτη. Η εποχή εκείνη τότε η εμπορική τράπεζα εξαπλωνώντας όλη την Ελλάδα και άνοιγε διάφορα καταστήματα. Σε ένα αυτό το κατάστημα πήραν και τον πατέρα μου από την Πρέβεζα και τον πήγαν διευθυντή οργανωτή στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Εγώ τότε ήμουν στην πρώτη γυμνασίου, είχα γυμνασιάρχη τον παππού του προηγουμένου Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Τσακαλώτου, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, και έφυγα μόνοι από την Πρέβεζα και έφυγα με Αλεξανδρούπολη. Εκεί πέρα ήταν ο Εθνικός Αλεξανδρουπόλεως, ο Ερμής και η Δόξα. Και ξεκινάς τερματοφύλακας στον Ερμή Αλεξανδρουπόλεως και στο γυμνάσιο. Θέλω να μου πεις, έχω ερωτήσεις, 16 ερωτήσεις να σου κάνω, και παρακαλώ να μου απαντάς πάνω σε αυτά που ρωτάω για να μην μακρηγορούμε δηλαδή και τελειώσουμε το βράδυ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς προέκυψε ο Ολυμπιακός από την ομάδα αυτή που έπαιζες εκεί. Πώς βρέθηκε ο Ολυμπιακός στον δρόμο σου? Σε έναν αγώνα ήταν τότε η Μικτή Αλεξανδρουπόλεως, είχε έρθει με τον Ολυμπιακό για ενίσχυση εκεί πέρα και ήταν ο Βαγγέλης ο Χέρμης. Τότε έτυχε να είμαι ένα από του καλύτερου παίκτε. Ήμουνα 16 χρονών και με πιάνει ο Χέλμης στο τέλο και μου λέει: άμα θέλει, όταν γίνει το γυμνάσιο, έλα στον Ολυμπιακό κάτω. Άλλο που δεν ήθελα κι εγώ, γιατί από μικρό ήμουν Ολυμπιακό. Ναι. Και έτσι κατέβηκα στον Ολυμπιακό, στο γυμνάσιο. Με περίμενε τότε ο Τάκης ο Χθενάς στο αεροδρόμιο. Κάτσα σε μια σοφίτα στην οδό Αθηνάς. Εκεί γνώρισα τον Λουκιανό, τον Γιώργο, τον center back του Ολυμπιακού των παλιών, μαζί με τον Γιώργο τον Δαρίβα. Και μάλιστα πηγαίναμε και τρώγαμε τσάμπα το βράδυ. Εγώ, όχι ο Δαρίβας, στο Λουκιανό τον Γιώργο, και με έβαλε και μετά και στα κυπάσματα. Εμένα, τον Ηλία, τον Ιφαντή, τον Ποσειδώνα και μερικού άλλου. Και δουλεύαμε στα κυπάσματα. Με ποιον προπονητή ξεκίνησε, είναι η τρίτη ερώτηση. Ξεκίνησα με τον Χατσταυρίδη, Σιμεωνίδη Χατσταυρίδη, μετά ήρθε ο Τραγίσεβιτς, μετά έφτασε ο Τίμπορ. Ναι. Και ο τελευταίος που ήταν εγώ ήταν ο Τίμπορ στον Ολυμπιακό. Τίμπορ. Τον Μπρούνο Βάλε τον πρόλαβε. Και τον Μπρούνο Βάλε, αλλά για λίγο. Γιατί έγινε, δεν το κρατήσαν πολύ τον Ιταλό αυτόν. Λοιπόν,
Γιώργο Δελαπόρτα, παίζεις, είσαι καλεσμένος στην Εθνική Νέων και παίζεις 7 παιχνίδια. Ήτανε τερματοφύλακες τότε στον Ολυμπιακό, ήτανε ο Σάββας Θεοδωρίδης, εσύ Γιώργος Δελαπόρτας, ο Καραπατής. Καραπατής. Και μετά από μένα ήρθε ο Σούλαδρος με τον Ζαρίκο. Α, με τον Ζαρίκο, ο Σούλαδρος με τον Ζαρίκο. Ναι. Είσαστε στην Εθνική Νέων και η Πέτρη και η... Πώς είσαστε? Όχι, σιγά. Εγώ δεν έπαιξα στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, γιατί δεν επιτρεπόταν οι αλλαγές τότε. Ήταν ο Σάββας και δεν είχα πέτυχη να φύγει ο Σάββας να παίξω εγώ. Ναι, μα το είπα αυτό. Ήσουν υπό τη σκιά του Σάββα Θεοδωρίδη. Ναι. Πριν από τον αγώνα, κάθε φορά ήταν και το πρωτάθλημα των δευτέρων ομάδων. Εκεί ήμουν τακτικός, εγώ έπαιζα συνέχεια. Και όταν έγινε ο εκλέκρο της Εθνικής Νέων, ο οποίος ήταν πανιόνιος τότε, ναι, με κάλεσε και εμένα. Και μάλιστα είχαν γίνει από το Μαραθυναϊκό, γιατί δεν πήραν του δικού του, και έτσι κι αλλιώς κάτσε. Ήμουν ο καλύτερος προπονήσεις και ξαφνικά με κόβουνε. Δεν ξέρω γιατί. Και μπήκε το φως στη μέση και έγραψαν να δικαιολογήσουν γιατί με κόψανε. Επειδή ήταν πολλά παιχνίδια επικίνδυνα έξω. Και την άλλη μέρα, ως παραδόξος, με καλέσανε πάλι στην Εθνική Ομάδα. Εθνική Νέων. Εθνική Νέων. Πριν από την Εθνική Νέων, με είχαν καλέσει και στην Μεγάλη Εθνική. Εμένα, τον Πολυχρονίου, τον Ποσειδώνα και τον Ψύχο. Τον Ψύχο. Αλλά δεν μπορούσαν να παίξουν δύο τερματοφύλακες του Ολυμπιακού και στη Μεγάλη και στην Εθνική, και τη Μικρή. Και πήγα εγώ στην Εθνική Νέων. Σε κόψαν από την ΕΠΟ, από την Εθνική Αντρών, σε κόψαν από την ΕΠΟ. Ναι, από την ΕΠΟ, από την ΕΠΟ όλα. Ναι, ναι, ναι. Άρα είμαστε στο 1958, έχει παίξει σε φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Όλα, τα σχεδόν τα φιλικά τα παιχνίδια όλα. Είχε παίξει πρώτη ομάδα με τη δεύτερη και κέρδισε η δεύτερη. Κάτι έχω ακούσει. Όχι. Εθνική Νέων, Εθνική Ενόπουλων ήταν που παίξαμε. Και κέρδισε. Παίξαμε το πρώτο ημίχρονο, ήμουν ακόμα τον αθλητική διδιό μας. Και ξεκινάει ο Αυγητίδης στον αγώνα. Και στο ημίχρονο, επειδή έφαγε δύο γκολ ο Αυγητίδης, βάλανε εμένα στη μέση. Να και έπαιξα εγώ στο κύπελλο του Παθηναϊκού. 2-2 ήρθαμε, αλλά τότε ήταν ο Ιφαντής, ο Πολυχρονίου, ο Αγγελόπουλος, ο Παπαμανόλης. Όλοι αυτοί θέλανε να μου βάλουν γκολ. Αλλά δυστυχώς με βρήκαν σε καλή μέρα και πήγαμε 2-2. Γιώργο Δελαπόρτα, με ποια ονόματα του Ολυμπιακού ήσουνα στα αποδυτήρια? Αυτό θέλω να μου πεις. Θα σου πω. Θα σου πω πρώτα πώς ήταν η δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού που ξεκινήσαμε. Κουράντης Χριστόπουλος, τα δύο μπακ. Σέντερ μπακ ο Αυτιάς ο Γερμενής μαζί με τον Καμπόλη. Στα χαφ ήταν ο Πολυχρονίου Πολεφορέ και ο Τσαντάκης. Μπροστά ήταν ο Μπιμπίκος, ήταν ο Δροσόπουλος, ήταν ο Αλέφαντος. Πρόλαβες και τον Μουράτη. Δύο λεπτά. Με τον Μουράτη είμαστε στις προπονήσεις πάντα μαζί. Με έλεγε ο Πορτιέρο. Ο Πορτιέρο με έβαζε στη ληστεία και όλο μου σούτερνε. Η πρώτη ομάδα ήταν Καραπατής, Σούλης, Ρωσίδης, Σούλης, Ρωσίδης, Ξανθόπουλος, Ιωάννου, Κοτρίδης, Δαρύβας, Πολυχρονίου, Ιφαντής, Σιδέρης, Ποσειδώνας, Δρόσος και Δρόσος. Και Μουστακλή τον είπες? Το είμαι και το Μουστακλή. Δεν ήταν βασικός ο Μουστακλής, ήταν γιατί είχε αυτή την αρρώστια. Ναι. Και έφυγε γρήγορα και ο Αρισίας ο Παπάζουγλου. Και φτάνουμε στο 1958, όχι, πριν από αυτό, θέλω να μου πεις πόσα λεφτά παίρνατε την εποχή εκείνη στον, ναι, Ολυμπιακό, τι σας δίνανε? Τελικό πρωταθλήματος. Πρώτη ομάδα 500 δραχμές και η δεύτερη ομάδα ένα εκατοστάρικο. Ένα εκατοστάρικο. Ναι. Και σε κάθε προπόνηση μια μάρκα για ένα ποτήρι, και ένα ποτήρι γάλα. Μάλιστα. Το γήπεδο ήταν κρύο το νερό, ήταν κάτω από τις εκθέτες, τα ποδητήρια, ναι, και τα μη ρωτάς. Και ένα ευρώ μας έδινε την ημέρα η Εθνική Νέων στο Λουξεμβούργο. Ένα ευρώ την ημέρα. Το είχαν γράψει οι εφημερίδες αυτό συνέχεια. Έκανες 7 παιχνίδια στην Εθνική Νέων. Πες μου, ποιο ήταν το καλύτερο παιχνίδι που σου άφησε καλύτερες, ας πούμε, αναμνήσεις? Εθνική Νέων, Εθνική Ενόπλων. Όχι, με ποιον αντίπαλο εννοώ, ποιο παιχνίδι. Έκανες 7 παιχνίδια τερματοφύλακα. Α, ναι. Και στην Ελλάδα και έξω. Ναι. Με την Αγγλία είχα παίξει και με την Τουρκία. Είχατε νίκες, πώς ήταν τα αποτελέσματα? Ισοπαλίες. Ισοπαλίες. Ναι, στο Λουξεμβούργο. Αλλά εδώ στην Ελλάδα με πολλές ομάδες έπαιξα. Ναι. Με Παναγιάλιο, με Πάτρα, με Χαλκίδα και... Φιλικά παιχνίδια. Ναι.
Λοιπόν, άρα πάμε στο 1958 και σε παίρνει τηλέφωνο ο Γιώργος ο Αντριανόπουλος. Α, σου... είμαστε στο Λουξεμβούργο. Στο Λουξεμβούργο. Πριν πάω στο Λουξεμβούργο, είχα κάνει αίτηση και έδωσα εξετάσεις για να μπω σε μια εμπορική τράπεζα. Και χρειαζόταν μια εγγυητική επιστολή. Ναι. Την οποία μου έδωσε ο Ολυμπιακός και υπογράφει ο Αντριανόπουλος, τότε υπουργός ναυτιλίας, και ο Καρίδης, γραμματέας. Ναι. Πήγα, εγώ έφυγα με την εθνική ομάδα πέρα μέσω. Και με παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος και μου λέει: Ξέρεις, μου λέει, σε πήραν στην εμπορική τράπεζα και πρέπει την Τετάρτη. Εμπορική τράπεζα. Εμπορική τράπεζα. Τετάρτη να παρουσιαστείς. Του λέω: Θα το συμφθώ και προτίμησα να πάω στην τράπεζα παρά στον Ολυμπιακό. Μόλις ερχόμαστε απ' έξω, είναι να πάμε στην Αίγυπτο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω εγώ και πήγε ο Χρήστος Αδραχώτας του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, από τότε ήμουν 40 χρόνια στην τράπεζα. Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό, για πες μου, πήγες στον Άρη Αθηνών. Τότε ήταν ο Άρης Αθηνών και είχε πρώτο σκόρερ τον Καβέρα. Τον Καβέρα. Και ζητήσανε από τον Ολυμπιακό ένα τερματοφύλακα για τον Άρη. Πήγες για ανταλλαγή εκεί. Να ανταλλαγή για ένα χρόνο. Ναι. Είπανε να πάει ή ο Στοδόθος Ζαρίκος, αλλά αυτοί ζητάγανε εμένα. Ναι. Και έτσι ανακάστηκε να πάω ένα χρόνο στον Άρη. Έπαιξες παιχνίδια αρκετά. Καλά, ναι, εντάξει, δεν υπήρχε πρόβλημα. Ο Άρης ήταν Αλφα Αθηνών. Αλφα Αθηνών, ναι, καλή ομάδα, κοντά στη γειτονιά μου. Ο Καβέρας γιατί δεν έπαιξε, δεν φάνηκε πουθενά αυτός. Ήταν εδώ, ήταν ο Σιδέρης τότε και ο Ιφαντής. Δεν μπορούσε να πιάσει. Έπρεπε να έχεις μέσο για να παίξει. Όχι, αξία. Ο Σιδέρης τώρα... Αυτός ήταν πρώτο σκόρερ στην ομάδα αυτή. Ναι, άλλο η ομάδα ο Άρης και άλλο η ομάδα Ολυμπιακός. Άρα δεν τον σήκωσε η φανέλα γενικά. Όχι όπως τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Σου έχω ερωτήσει εδώ. Πήγε στον Άρη, πότε δεν. Πότε έγινε διευθυντή τραπέζη και πού. Ναι, αυτό είναι η ιστορία ολόκληρη. Ήμουνα 40 χρόνια στην τράπεζα. Στα 20 μου χρόνια γίνομαι υποδιευθυντή στο μεγάλο κατάστημα τη Σεμονία. Τον επόμενο χρόνο πηγαίνω. Στο Κολονάκι, διευθυντής, στο κατάστημα Συγκρού, στο κατάστημα Πατησίων, στο κατάστημα Κολιάτσου και έφυγα πάλι από το κατάστημα της Λεωφόρου Αθηράς. Μάλιστα. Ήμουν διευθυντής τότε και εξυπηρετούσα πιο πολύ τους παίκτες του Ολυμπιακού και είχα και πελάτη, μάλιστα τον Θόδωρο τον Νικολαίδη. Ο οποίος μόλις έπαιζε στην τράπεζα, όλη η τράπεζα για αυτόν. Ναι. 1980 πηγαίνει στην Οικονομική Επιτροπή του Παναθηναϊκού. Δύο λεπτά. Όταν ήμουν στο ναυτικό, στη σειρά μου είμαστε εγώ, ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης, ο Πάγκαλος και ο Μάικς ο Μάτσας. Στον ίδιο θάλαμο, στα ίδια κρεβάτια. Ο Θόδωρος ο Πάγκαλος. Ο Θόδωρος ο Πάγκαλος, ναι. Όλοι αυτοί είμαστε στην ίδια ηλικία. Τότε ήταν υπουργός ο Αντριανόπουλος. Εγώ ήμουν αναπληρωματικός του ΣΑΒΑ και κάθε Σάββατο έστελνε σήμερα σήμα του Υπουργείου στο Σκαραμαγκά να ακούω έξω για προπόνηση Σαββατοκύριακο. Αλλά επειδή ήμουν αόρχιστος, έπρεπε να με πάρουν δύο υποψήφοι αξιωματικοί. Ένα Σαββατοκύριακο με έπαιρνε ο Βαρδινογιάννης με τον Πάγκαλο, το άλλο Σαββατοκύριακο ο Μάτσας με διάφορους άλλους αξιωματικούς και βγαίναμε έξω και κοντά σε μένα βγαίναν και αυτοί. Επί μόλις έγινε η δικτατορία, ένας θείος μου έγινε υπουργός δημοσίας τάξεως, ο Μπάλκος. Ναι. Εκεί ήμουν και εγώ κοντά στο γραφείο του. Ένας διευθυντής του Μπάλκου ήταν διευθυντής στο Μαθηκονομική Επιτροπή του Παναθηναϊκού. Τότε μην ξεχάσω να σου πω, τότε ο Βαρδινογιάννης ήταν παντρεμένος με την Αγάπη, την κόρη του Νίκου του τερματοφύλακα που ήταν κατέστησα εγώ, του Νίκου του Πολίτη. Του Πολίτη, ναι. Ναι. Και επειδή ήξερε ο Βαρδινογιάννης ότι ήμουν στην τράπεζα και μου είχε εμπιστοσύνη και πολύ, μου λέει έλα και εσύ στο Παναθηναϊκό, στα εισιτήρια να δεις πώς μπαίνουμε μέσα, τι και πώς και τι. Και τότε πήγα κι εγώ στο Παναθηναϊκό, όσο και ήταν ο καπετάνιος απάνω, ήμουν δίπλα του. Μου είχε εμπιστοσύνη, άσχετα τα φρονήματα Ολυμπιακός εγώ, Παναθηναϊκός εκεί, αλλά κι αυτός ήταν κατά βάθος Ολυμπιακός. Ποιος? Ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης. Αλήθεια είναι αυτό? Στα αλήθεια. Αυτό είναι η είδηση που μας δίνεις τώρα. Ναι, ήταν κατά βάθος Ολυμπιακός. Θα το τσεκάρουμε. Λοιπόν. 1999 σε καλούν για το Ταμείο του Συνδέσμου Βετεράνων του Ολυμπιακού. Να μην επεκταθώ πολύ σε αυτό το πράγμα, ήμουν 15 χρόνια ταμείας
αλλά κάποια στιγμή κουράστηκα. Για προσωπικούς λόγους τέλος πάντων. Να μην το επεκτείνουμε αυτό το πράγμα. Άρα το παραπονό μου, Παναγιώτη από εκεί. Από την ημέρα παραπήθη από ταμείες, έχω 10 χρόνια να μου δώσουν πρόσκληση και 10 χρόνια να πάω με την ομάδα σε επαρχία. Μάλιστα, λοιπόν. Και κάτι άλλο σε κάτι άλλο να πω. Αυτό από το 2007 απεχώρησε. 2 λεπτά. Ναι. Επί Προεδρίας Κόκαλη. Τότε που βγήκαμε και κάναμε εγγραφές στην επαρχία. Ναι. Με παίρνει ο πρόεδρος τηλέφωνο και πηγαίνω εγώ, ο Μόραγης και ο Πέτρος ο Κόκαλης στην Πρέβεζα. Να οργανώσουμε την ομάδα της Πρεβέζης. Πηγαίνουμε κάτω, μάλιστα εγώ πήρα και το Μήνυ του Στεφανάκο μαζί μου. Κάνουμε 100 εγγραφές, ιδρύουμε το Ολυμπιακός Αγάπη μου τότε στην Πρέβεζα και κλείνουμε παιχνίδι να πάει η βετεράνη εκεί πέρα. Όσο καιρό ήμουν εγώ στο σύλλογο, ήταν μακριά, δεν μπορούσαν να πάνε οι βετεράνοι. Και μόλις παραιτήθηκα εγώ από το ταμείο, πήγαινε ο κύριος Λίκας διεργόνωσε αμέσως το ταξίδι να πάνε στην Πρέβεζα. Και όταν το ρωτήσαν στην Πρέβεζα γιατί δεν πήγα, τους είπε ότι ήμουν αδιάθετος. Αυτό είναι το παραπονό μου. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είμαστε 2021. Τι κάνει τώρα ο Γιώργος Δελαπόρτα στο Μεγάλο Πεύκο? Στο Μεγάλο Πεύκο κάθομαι, ξεκουράζομαι, επειδή η Αθήνα έχει πολλά μικρότερα και αυτά, αλλά ασχολούμαι και με την ομάδα της Φινικούντος. Φινικούντας. Ναι. Με έχουν κάνει επίτιμο αντιπρόεδρο. Βοηθάω την ομάδα σε πολλά πράγματα και συνέχεια με καλούνε και πηγαίνω κάτω. Να παραθερήσω όποτε θέλω. Ο Δήμαρχος και τα μέλη της Φινικούντας. Λοιπόν, έχω και άλλη μια ερώτηση, συναισθηματική. Πόσο αγάπησες τον Ολυμπιακό και αν τον αγαπάς ακόμα? Ο Ολυμπιακός για μένα είναι η ζωή μου. Είναι η αγάπη μου, είναι το αίμα μου, είναι όλα. Πηγαίνω πολλές φορές και πληρώνω για να μπω στο γήπεδο. Μάλιστα. Τρεις παίκτες του Ολυμπιακού που για σένα ήταν οι κορυφαίοι. Δαρύβας, Σάββας Θοδωρίδης, Ηλίας Προσίδης. Δαρύβας, Σάββας Θοδωρίδης και Ρωσίδης. Και Ρωσίδης. Να πάμε και το Μουράτι. Δύο λεπτά μου πες τρεις να σου πω. Ναι, λέω. Να σου πω και παρακάτω, Μουράτης, Γιάννης Ιωάννου, Κοτρίδης. Α, εντάξει, γιατί έβαλα εγώ με τρεις μόνο. Ναι, μόνο γι' αυτό μου λοιπόν. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Πέδρο Μαρτίνς. Με θέσε δύσκολη θέση. Εγώ θα πω τι λέει ο κόσμος. Και τι μου λέει ο Σάββατος ο Θεοδωρίδης ο συγχωρεμένος. Ναι, ο Πέδρο Μαρτίνς δεν πηγαίνει το φουρτούνι. Δεν ξέρω γιατί. Τι έχει γίνει. Για το φορτούνι. Δεν έπρεπε να είναι βασικός παίκτης του Ολυμπιακού. Βασικότατος και αρχηγός. Είναι αρχηγός για τον καθαρί. Γίνονται οι αγώνες όλες, βάζει το φουρτούνι στο τελευταίο και τον ξελασπώνει. Αλλά δεν είναι λόγο, δεν πέφτει λόγο σε μένα αυτά. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι. Δεν μπορώ και τον παιδιά μου χωρίς να πω τίποτα. Ο φουρτούνις είναι η αρχή και το τέλος του Ολυμπιακού. Συγγνώμη, μου δίνεται η ευκαιρία εγώ σαν δημοσιογράφος και φίλαθλος του Ολυμπιακού, από το 1959, ανελιπώς παρακολουθώ τον Ολυμπιακό. Έχω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ο Κώστας Φουρτούνης είναι ο καλύτερος παίχτης της Ελλάδος, όχι του Ολυμπιακού. Είναι απαράδεκτο να μην προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω το λόγο της απομάκρυνσης του από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Είναι θέμα διαχείρισης, αυτός ο παίκτης είναι τεράστιος και με μια καλή ας πούμε διαχείριση να τον είχε σε καλό ας πούμε, να τον πίστευε, να τον είχε από κοντά, να τον έβαζε όπως πρέπει. Είναι δυνατόν να μην μπαίνει ο καλύτερος παίκτης, να μην μπαίνει στην ομάδα και να είναι αναπληρωματικός? Δεν μπορώ να το καταλάβω τώρα. Διαφέρεται η Γαλατά Σεράι για 10 εκατομμύρια. 15. Όλες οι ομάδες τι λένε, δώστε μας το φορτούνι. Όλοι. Και ο Ολυμπιακός τον έχει και τον βάζει στην δεκάδα. Ο συγχωρημένος ο Σάββας πήρε πεθάνει, γιατί μόνο με μένα μίλαγε, μου έλεγε ότι με δική μου ευθύνη μπαίνει μέσα ο φορτούνι. Είναι αρχηγός για το καθαρί. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει το πράγμα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ποτέ. Και βάζει το μπουχαλάκι, βάζει το νέα και τον άλλο. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν αυτό μπορώ να το μιλήσω. Παιδί δεν αντιδρά. Είναι πολύ καλό παιδί. Είναι λίγο μίλητος. Ό,τι του λένε κάνει.
Φαντάζεσαι να ήταν ο Θανάσης ο συγχωρεμένος, ο Μπέμπης, στη θέση του Φορτούνη, τι θα γινότανε? Θα είχε λύσει ο Ολυμπιακός. Άπραβο. Ξέχα να σου πω. Ναι. Και ο Μπέμπης από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν περάσει. Περίμενα να βάλεις και τον Μπέμπη. Λοιπόν, αλλά είπα μόνο τρεις. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο θέλεις να πεις σε αυτή την ωραία συνέντευξη που ξεκινήσαμε σήμερα, σαν Γιώργος Δελαπόρτας, τι άλλο θέλεις να πεις για σένα? Ήθελα να πω και να το πω και το πρώτο καπότε να μου πούνε γιατί δεν δικαιούμαι να μπαίνω εγώ στο γήπεδο. Δεν δικαιούσε? Δεν δικαιούμαι, δεν έχω πάει τόσο ποτέ. 10 χρόνια τώρα πληρώνω για να πάω στο γήπεδο. Δεν έχεις, δεν σου έχουν δώσει κάρτα? Όχι, τίποτα. Ούτε... Από την ώρα που παραιτήθηκα από ταμεία. Τίποτα. Από την ημέρα που παραιτήθηκα από ταμεία, διάφοροι παίρνουν γυναίκες, παίρνουν εγκόμενες, παίρνουν και εγώ είμαι απ' έξω. Αυτέ τι κομπέλε δεν είμαστε ενδιαφέροντε. Λοιπόν, άρα το παράπονο σου είναι αυτό, ας πούμε. Δεν έχεις... Και δεν είναι ο Ολυμπιακός αυτός, δυστυχώς. Για ποιο λόγο είναι η σημερινή ομάδα του Ολυμπιακού? Είχα συνηθίσει να βλέπω Ολυμπιακούς παλιά, Παναγιώτη. Αν ερχόταν κάποιος ξένος να μπει στον Ολυμπιακό, γινόταν η φασαρία. Τώρα γίνεται ανάποδο. Αν κάποιος Έλληνας πάντα μπει στον Ολυμπιακό, γίνεται τα πράγματα. Όλοι ξένοι είναι. Άρα η γνώμη σου είναι να μπαίνουν Έλληνες. Περισσότεροι Έλληνες παίκτες. Ναι, περισσότεροι Έλληνες. Τα παιδάκια που βάζεις τώρα. Βλέπω τους τερματοφύλακες. Τότε αυτοί οι τερματοφύλακες ούτε απ' έξω θα περνάγανε. Και τώρα τους βάζεις σε ΠΑΟΚ, σε βάζει τόσο πολύ. Για, εμείς... για πες μου, Γιώργο Δελαπόρτα, γιατί δεν έχουμε μεγάλους τερματοφύλακες? Τι είναι αυτό που φταίει και τι πρέπει να γίνει? Όχι, πότε δεν έχουν. Έχουν, αφού δεν του διώχνουμε. Δεν τους κρατάνε. Τους διώχνουμε. Βέβαια. Και τότε δεν. Επιτρεπόταν οι αλλαγές. Τώρα έχουν 5-6 παίχτες. Και να χτύπαει τότε ο τερματοφύλακας, έπαιζε παίχτης. Δεν έγινε αλλαγή, καταλάβατε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Δελαπόρτα που μας κάθεσε. Και εσάς, και εσάς. Το σπίτι μου είναι ανοιχτό για όλους. Πάρα πολύ. Και εγώ, Παναγιώτη μου. Να είσαι γερός, να σε χαιρόμαστε. Και εσύ, Παναγιώτη μου. Και το φίλο μας, τον Δημήτρη, τον Ανθρικόπουλο. Και σε άλλη ευκαιρία θα έχουμε κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή να παρουσιάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.